Κύριε Μαυρίδη, είστε ένα χρόνο σχεδόν στο τιμόνι της Χελέξπο και έχω την αίσθηση ότι η γεύση που αποκομίζατε ήταν λίγο γλυκόξινη όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Και το λέω αυτό γιατί πέστε σε μια πολύ άσχημη οικονομική συγκυρία στη χώρα μας. Κάποιες παραδοσιακά καλές κλαδικές εκθέσεις μεγάλη μείωση είχαν, ωστόσο δημιουργήσατε και νέες εκθέσεις. Ένα σχόλιο, πώς τα είδατε τα πράγματα στο τιμόνι αυτό το χρονικό διάστημα, το σύντομο χρονικό διάστημα? Θα έλεγα ότι το σχόλιο σας είναι επιτυχές. Η γεύση είναι πράγματι γλυκόξινη, αλλά παράλληλα είναι και μια μεγάλη πρόκληση για την διοίκηση που βρέθηκε στο τιμόνι αυτής της εταιρείας σε μια περίοδο μεγάλης οικονομικής κρίσης. Θα έλεγα λοιπόν ότι μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα καταφέραμε κυρίως, να πω πρώτα απ' όλα για την Γενική Έκθεση, να ανατρέψουμε ένα κλίμα το οποίο ήταν αρνητικό στην πόλη σε ό,τι αφορά τη διοργάνωση και παράλληλα να προβάλλουμε ένα μεγάλο καινοτομικό γεγονός το οποίο είχε να κάνει με την διαφοροποίηση στις θεματικές ενότητες της Γενικής Έκθεσης. Το δεύτερο έχει να κάνει με το ότι σε αυτή την πορεία του ενός έτους καταφέραμε από τη μια να δώσουμε μια άλλη ποιοτική αναβάθμιση στα εκθεσιακά γεγονότα και βέβαια να δημιουργήσουμε και νέα εκθεσιακά γεγονότα κυρίως στην Αθήνα. Βέβαια, ενισχύσαμε τις διοργανώσεις σε ό,τι αφορά το εκθεσιακό κέντρο της Θεσσαλονίκης με νέα events και γεγονότα όπως το Ξουνιάτικο Μεγάλο Θεματικό Πάρκο και βέβαια σχεδιάζουμε και πολλά άλλα για την φετινή χρονιά. Είναι αλήθεια ότι η οικονομική συγκυρία έχει επηρεάσει αρνητικά τις εκθεσιακές διοργανώσεις όχι μόνο βέβαια τον Εθνικό Εκθεσιακό Φορέα αλλά όλους τους ιδιώτες διοργανωτές εκθέσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Όμως δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς ότι η εκθεσιακή δραστηριότητα θα παραμείνει ένα σημαντικό και ισχυρό εργαλείο για την προβολή προϊόντων και υπηρεσιών των επιχειρήσεων, των δυτικών επιχειρήσεων. Πάντως είπατε ότι έχετε δημιουργήσει νέα προϊόντα, αλλά κυρίως στην Αθήνα. Ναι, έχουμε δημιουργήσει νέα εκθεσιακά προϊόντα τα οποία θέλουμε να τα προβάλλουμε στο μεγάλο καταναλωτικό κοινό της Αθήνας με δεδομένο ότι η παρουσία της Χελέξπο στην Αθήνα ήταν μικρή σε σχέση με τις δικές εκθεσιακές διοργανώσεις. Αυτό όμως ήταν και μια αναγκαιότητα με δεδομένο ότι, όπως είπαμε, η κρίση έχει αγγίξει την εκθεσιακή αγορά. Πολλές διοργανώσεις ιδιωτών εκθετών να ακυρώνονται και θα πρέπει εμείς το εκθεσιακό μας κέντρο να το γεμίσουμε με νέα εκθεσιακά γεγονότα. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να το γεμίσουμε με δικά μας εκθεσιακά γεγονότα και από εκεί που είχαμε μόνο μία και μοναδική έκθεση που διοργανώνουμε, φέτος θα διοργανώσουμε 5 εκθεσιακά γεγονότα. Και γιατί να μην παίρνατε όλο αυτόν τον κόσμο από την Αθήνα, να τον ανεβάζετε εδώ στη Θεσσαλονίκη για να ενδυναμώσουμε και περισσότερο την επιχειρηματική κοινότητα και να δημιουργήσουμε μια νέα έτσι ανάπτυξη? Γιατί το λέω αυτό για το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχω την αίσθηση ότι έχει σηκωθεί ένα στίχος έτσι από την Αθήνα. Και είμαστε οι Βόρειοι και οι Νότιοι. Αυτό πρώτη φορά το νιώθω, να είμαι ειλικρινής. Δεν είμαι γενικά από τους ανθρώπους που εκτιμώ, δεν μ' αρέσει αυτή η κόντρα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Αλλά δημιουργώντας νέα προϊόντα και νέες δράσεις στην Αθήνα, αμέσως περιορίζουμε το ρόλο της Θεσσαλονίκης, έχω την αίσθηση. Όχι, όχι. Ίσως θα έλεγα το αντίθετο. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι με τη διοργάνωση νέων γεγονότων στην Αθήνα δεν αποδεινώνουν καθόλου τα εκθεσιακά γεγονότα της Θεσσαλονίκης. Αντίθετα, ανοίγουμε την αγορά των Αθηνών έτσι που έχουμε τη δυνατότητα να πουλάμε με οικονομίες κλίμακος εκθέσεις τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, έχουμε βγάλει ειδικά πακέτα για τους πελάτες μας, οι οποίοι παίρνουν μέρος τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη σε δικές μας εκθεσιακές διοργανώσεις με καλύτερες τιμές. Υπάρχει μια τιμολογική πολιτική ιδιαίτερη. Ακριβώς. Ή ζηλέψατε. Παράλληλα, να πω το εξής, ότι θα πρέπει το εκθεσιακό κέντρο το οποίο έχουμε στην Αθήνα να το εμπλουτίσουμε με νέα γεγονότα και events, αλλά παράλληλα αυτό θα αποτελέσει και την αφορμή να περάσουμε σε μια νέα εποχή συνεργειών και όχι αποκλεισμένη η Θεσσαλονίκη όπως αναφέρεται από την Αθήνα, αλλά να ανοίξουμε αυτές τις συνεργασίες και στην Αθήνα με αντίκτυπο να μεγαλώσει η παραγωγή του προϊόντος και για το εκθεσιακό κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή θα πάμε στις συνεργασίες και με αυτούς που παραδοσιακά θεωρούσαν κάποιοι ότι είναι οι μεγάλοι μας ανταγωνιστές. Εμείς θα συνεργαστούμε μαζί τους. Τους ιδιώτες διοργανωτές εκθέσεων. Η τελευταία που διοργανώσετε είναι η καλοκαιρινή έκθεση που κάνετε. Αυτή θα διοργανωθεί μέσα στο Μάιο. Η τελευταία που διοργανώθηκε ήταν η Property. Μια εξειδικευμένη έκθεση για το real estate. Είπα και εγώ μήπως ζηλέψατε την κίνηση του Προέδρου της ΔΕΘ που ήθελε να αγοράσει
να πάει στο Ανατολικό Αεροδρόμιο της Αθήνας και να δημιουργήσει εκεί έναν εκθεσιακό χώρο. Και κατεβήκατε κι εσείς στην Αθήνα. Όχι, όχι, αλλήμον. Πρώτα απ' όλα είναι γνωστό ότι η ΔΕΘ είναι ιδιοκτήτης και διαχειρίζεται τα δύο εκθεσιακά κέντρα. Το Εθνικό Εκθεσιακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης, έτσι, το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της Θεσσαλονίκης και αυτό της Αθήνας. Το οποίο όμως κατά χρήση έχει δοθεί στη Χελέξπο. Η μεγάλη αυτή επιχειρηματική κίνηση, την οποία και εμείς στηρίξαμε και τη στηρίζουμε εφόσον ευοδοθεί, είχε να κάνει με την εκμετάλλευση του εκθεσιακού κέντρου στο Ανατολικό. Όπου εκεί η άποψή μας ήταν πως εάν και εφόσον το αποκτήσει η ΔΕΘ, να το διαχειριστεί και πάλι η Χελέξπο.